τώρα. Και τώρα. Και τώρα. Τώρα. Και τώρα ξεκινάει. Και τώρα ξεκινάει αυτό που περιμένατε. Τώρα ξεκινάει. Μας έπριξες. Κάνω τα κόλπα του Love Island. Συναδέλφους που πήγαν Τενερίφη μπακούρια και γίναν μου σαντένια ζευγάρια για να τσεπώσουν μερικά ψηλά. Σας δουλεύουνε, ρε. Σας δουλέψανε. Στο Survivor θα παίρνουν 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως και μάλιστα χωρίς να φιλιούνται. Εν τω μεταξύ, τώρα εσείς γυρνάτε πίσω στην Ελλάδα. Τώρα κανονικά είναι που θα έπρεπε να την κάνουμε όλοι. Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κλειδαμπαρώνουν. Να μην ξανακάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν. Μα εσύ πάντα παίρνεις με κόλπα τα κλειδιά μου. Γι' αυτό θέλω βγαίνεις συνέχεια στην καρδιά μου. Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να TV presenter ότι την αδικούν έκανε ή άλλαξε ρεπερτόριο. Θέλω να ακούσω και μια καλή κουβέντα. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα τόσο χάλια και να μου λένε κάτι καλό. Μαζί μου είναι πιο αυστηροί από όλους οι κριτές. Μου είπανε δεν ήταν καλό. Δεν μπορώ να ξέρω. Τους το είπα κιόλας. Αποφασίστε πού με θέλετε, αποφασίστε τι θέλετε να κάνω, αποφασίστε πώς θέλετε ιδανικά να εμφανίζομαι για να προσαρμοστώ κι εγώ. Εξαντλούν την αυστηρότητά του. Κι εγώ είμαι άνθρωπος και πληγώνομαι. Από τη μια. Αυτοί που όλη την ημέρα φωνάζουν ότι κατεβάζουν μπανιάρες από τις ταράτσες και τα υπόγεια και από την άλλη οι παραδεισανού. Εάν μου ζητούσαν να δώσω ένα όνομα στην εποχή μας, θα έλεγα η εποχή της συχορύπανσης. Πού τα έβαλες το ρημαδοκαλάθι του νοικοκυριού και δεν το βρίσκω! Η εποχή της συχορύπανσης και των καινοτομιών. Το καλάθι του νοικοκυριού αποτελεί μια καινοτομία. Όπως συμβαίνει σε όλες τις νέες προσπάθειες, υπάρχουν αδυναμίες, οι οποίες και εντοπίστηκαν από τους καταναλωτές. Πώς την είδατε την τιμή, 7,79. Μα δεν ξέρω πόσο είχε πρώτα. Τι διαφορά βλέπετε στη τιμή? Πώς να την δω, αφού δεν έχει την προηγούμενη? Σήμερα τα κατεβάζουν, την επόμενη φορά που θα είναι άλλη εβδομάδα θα τα ξανανεβάσουν. Προκειμένου να βοηθηθεί ο αρμόδιος υπουργός στο τιτάνιο έργο που έχει αναλάβει, δημιουργήθηκε ειδικός φάκελος με παρατηρήσεις. Ο φάκελος αυτός είναι μυστικός, περίπου όπως οι δικογραφίες. Επομένως, διέρευση. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αυτό που κυρίως εντοπίζεται είναι ότι δεν έχει ληφθεί μέρημνα για κάποια φρούτα, όπως τα πεπόνια. Τα πεπόνια είναι η λέξη. Όταν μια γυναίκα έχει μεγάλο στήθος, λέμε ότι έχει μεγάλα. Βιλιά. Αλλιώς. Μπούστο, μπαλκόνια. Τρώγεται κιόλας. Πεπόνια. Ναι. Πάντα στο χώρο της Μαναβικής, οι πολίτες παραπονιούνται ότι τα καρπούζια έχουν αφαιθεί στο έλεος των πλανόδιων, οι οποίοι δεν σέβονται τους κανόνες της αγοράς. Άσε την πριζόλα, άσε το σηκώτη, είναι βίγκα με καρπούζι κότη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά στα ζυμαρικά. Ζυμαρικά μικρού μεγέθους, μικρού. Ωραία, ρύζι. Ζυμαρικό δεν είναι, ζυμαρικό είναι. Ο βασικός στόχος του μέτρου είναι να γεμίσουν τα καροτσάκια των σούπερ μάρκετ. Όπως απέδειξε το ρεπορτάζ του Νίκου Ευαγγελάτου, κάτι τέτοιο είναι ανεφικτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο, το οποίο νομίζω ότι είναι το ψωμί. Κατεψυγμένα ψάρια, ίδια ψάρια, προσέξτε, η φέτα μας. Εδώ έχουμε απορρυπαντικό πλυντηρίου, δεν είναι ταμπλέτες, έχουμε νοπό κοτόπουλο. Φαντάζομαι στα περισσότερα σπίτια υπάρχει νοπό κοτόπουλο ή ευχόμαστε. Πρέπει να γυρίσουμε στα παλιά, τότε που υπήρχε αυτάρκεια. Όλα τα έχει η πατρίδα μας. Να τρώμε χόρτα από το βουνό, να βάζουμε βεντούζες αντί για φάρμακα, να ντυνόμαστε με χλαμίδες.
Εσύ, αν σε καλούσαν στο προεδρικό μέγαρο, θα πήγαινες με τις ωραίες αυτές παντόφλες τις κόκκινες που φοράς? Θέλω να δω λίγο πλάνα. Στο προεδρικό μέγαρο, με αυτή την εμφάνιση, δεν πας. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος αυτός είναι ένας επιχειρηματίας, πολύ γνωστής μάρκας και ξενοδοχείων πλέον. Ναι, μεγάλης αλυσίδας. Ναι. Και ξενοδοχείων, αλλά και ειδών έτσι για τα σπίτια, ξέρεις. Ναι. Σε είδαμε με σανδάλια. Τι κακό έχουν τα σανδάλια, έχεις δει κανένα αρχαίο Έλληνα με παπούτσια? Συμφωνώ και επαυξάνω. Να μαθαίνουμε από τους αρχαίους, με τους οποίους αρχαίους έχουμε ενεργειακή σχέση. Όπως έχω πει, μοιάζουμε σαν δυο σταγόνες νερό. Και τι είναι το νερό? Μα φυσικά η αιώνια γυναίκα. Η γυναίκα είναι το στοιχείο του νερού και ο άντρας είναι το στοιχείο της φωτιάς. Οπότε κάπου στη πορεία νομίζω ότι οι γυναίκες το ξεχάσαμε αυτό, το ότι είμαστε νερό, ότι το νερό είναι ζωντανό, ότι το νερό μας ξέρει, ότι το νερό μας ακούει. Να αυτοπυρποληθώ. Εγώ γενικά δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. Σήμερα όμως θα μιλήσω. Μου αρέσει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λάμπρο μου, σε λατρεύω. Αχ, καρδούλα, με αυτά τα τηλεοπτικά σε λατρεύω, με λατρεύεις. Δεν. Παλιά τα βαριόμουνα, τώρα δεν τα αντέχω. Δεν. Μια και λέμε αλήθειες, να σου πω κι εγώ μία. Αυτός που μου αρέσει είναι ο Σοφρονίου. Απλά ακούστηκε ότι επιστρέφει λίγο νωρίτερα για να ανέβουν τα νούμερα. Θέλω να μου πεις, παρακαλώ, από πού ακούγονται όλα αυτά και δεν ξέρουμε εμείς. Πώς γίνεται να τα ακούτε όλα εσείς και εμείς να μην ακούμε τίποτα? Πώς σχολιάζεις όλους αυτούς που λένε ότι στις οντισιόν και με τη Σοφία μαζί τα νούμερα ήταν παραπάνω και ξέφτισε λίγο? Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά, γιατί δεν είναι έτσι. Άστο τώρα. Αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Κάποιοι είπαν και κάποιοι είπαν, ο καθένας σας λέει ό,τι θέλει. Όσες φορές έχουμε έρθει εδώ πέρα, όλο μας λέτε που είπανε και σας κάνανε και σας ράνανε. Αυτό τον κύριο. Πρέπει να τον γνωρίζω. Φυσικά, είναι στο GNTM. Κρητής. Τώρα θυμήθηκα. Είναι αυτός που λίγωνε όταν έβλεπε τα κορίτσια να περπατάνε στην πασαρέλα. Αλεξία, θέλω να σου πω κάτι. Την ώρα που ερχόσουν εχθές, ήταν σαν να βλέπω οργασμό προσωποποιημένο. Η χαρά της ζωής με όλα τα πλούσια του Θεού LA. Οργασμό προσωποποιημένο. I'm coming. Μάλιστα. Και τώρα τι κάνει? Το φεμινιστή. Φεμινισμός. Μία στάση ζωής που τον 19ο αιώνα αποκτά χαρακτηριστικά κοινωνικού κινήματος.
Το 1848 διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη το πρώτο συνέδριο για τα δικαιώματα των γυναικών. Στα επόμενα χρόνια, οι σουφραζέτες περνούν στη δράση. Διεκδικούν δικαιώματα με δυναμισμό που φτάνει μέχρι στις μαζικές εισβολές στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο κύμα του φεμινισμού είναι πολύ μαζικότερο και γιγαντώνεται στην απελευθερωτική δεκαετία του 60. Οι γυναίκες κατεβαίνουν στους δρόμους, μάχονται για να διαλύσουν τα στερεότυπα, κρατούν στα χέρια το δεύτερο φύλλο της Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Γυναίκα δεν γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι. Μετά από μάχες, νίκες και υποχωρήσεις, το κίνημα ορίμασε. Πάλεψε συνολικά για την κατάργηση των διακρίσεων. Πέρασε στη δράση. Καμία μόνη της είναι το σύνθημα της νέας φάσης, που έφτασε μέχρι και στην ελληνική τηλεόραση. Καλώς τα κορίτσια! Το GNTM ανέλαβε να το φέρει στα μέτρα της τηλεθέασης και φυσικά το ξεφτύλισε. Κορίτσια, σβήνουμε ολοκληρωτικά το body shaming forever! Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε! Τι είναι αυτό? Oh my god! Σβήνουμε ολοκληρωτικά το body shaming forever! Έτσι, επιτέλους να ανοίξει λίγο το ματάκι μας. Μπράβο ρε, από τέτοια προσφέρεις μεγάλο έργο. Είμαι κι εγώ φεμινιστής σαν και σένα. Και μάλιστα θα κάνω φεμινίστρια και την Τζέλη, θέλει δε θέλει. Αφού να φανταστείς, χτες το βράδυ της είπα, Τζέλη, ή θα γίνεις φεμινίστρια ή να βρεις καράβι να φύγεις. Όχι να μας πάρουν και τον αέρα τα πανταχού παρών θηλυκά. Ανθρώπινη υπομονή είναι σαν το καζανάκι. Γεμίζει, εκτονώνεται. Γεμίζει, εκτονώνεται. Όταν ένα ζευγάρι καυγαδίζει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να έχει χαλάσει το φλωτέρ. Θα δώσω μία συμβουλή ανακοχής, η οποία λειτουργεί σε κανονικά ζευγάρια, σε τηλεοπτικά ζευγάρια, αλλά και στο συνδυασμό που μόλις είδαμε. Τώρα που χειμωνιάζει, μοιραστείτε την ίδια κουβέρτα. Χωρίσαμε, δηλαδή το πήρε απόφαση, θεωρώ καλά, ούτε με απείλησε, το μόνο που μου ζήτησε τα δώρα του πίσω. Τα δαχτυλίδια δηλαδή, ναι, τα κοσμήματα. Ναι, το μονόπετρο που μου έκανε, ας πούμε, στην πρόταση. Δηλαδή... Σου ζήτησε και αντικείμενα. Ναι, μου πήρε ότι του πήρε τη θερμοκουβέρτα και τη θέλει πίσω. Ζούμε σε έσχατους χρόνους. Και αυτή είναι η κατάρα της εποχής μας. Παντού ακούς για χωρισμούς. Φταίνε αυτές οι ξετσίποτες που έρχονται από... από αλλού, τέλος πάντων, και μας ξελογιάζουν τους άντρες. Μέχρι και στο τζακούζι τους τριμώχνουνε. Γεια μας. Μωράκι μου. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μασάζ. Και εμένα. Πάρα πολύ. Ειδικά και που μου κάνεις το κεφάλι, δεν ξέρεις πόσο χαλαρό. Αρχικά μου άρεσε, μου πήρε ο ύπνος. Το απόλαυσες περισσότερο επειδή δεν μίλαγα ή απόλαυσες το μασάζ? Το απόλαυσα περισσότερο και για τα δύο. Τα πας ξύλο, ε. Άιντε. Είμαι ερωτευμένη. Πού είμαι ερωτευμένη? Πού είμαι ερωτευμένη? Πώς θα ζήσω τον ερωτά χωρίς εσένα? Είδατε που σας τα έλεγα! Δεν είναι κανείς από αλλού. Από εδώ και οι δύο. Κι εγώ που να το ξέρω. Η Πυθία είμαι. Πυθία. Η προθιέρια του Θεού Απόλλωνα. Η γυναίκα που βλέπει το μέλλον και το μεταφέρει στους θνητούς. Πίνει νερό από την Κασταλία πηγή. Μασάει φύλλα δάφνης. Ανεβαίνει σε έναν τρίποδα. Από τη βάση του βγαίνουν αναθυμιάσεις. Καίγονται ψυχοτρόπα βότανα.
Το μεθάνιο δημιουργεί ατμόσφαιρα μεταξύ ονείρου και φιάλτη. Η πυθία πέφτει σε έκσταση. Το μαντίο των αδελφών σύεται από τις άναρθρες κραυγές της. Οι θεοί ταρακουνούν το σώμα της. Οι παριστάμενοι σιωπούν και περιμένουν το χρησμό. Είναι έμετρος και διφορούμενος. Δυσνόητος και ενηγματικός. Τα λέει όλα και τίποτα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πρώτη πυθία του μαντίου των Δελφών ήταν η Φημονόη. Τελευταία, η Φανή Χαλκιά. Έχεις σκεφτεί τι μπορεί να ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου? Έχω σκεφτεί. Έλα, πες. Και μου έχει πει και μία ενοράστρια. Δεν το πιστέψεις. Ήμουν η πυθία στους Δελφούς. Φανταστικό. Φανταστικό. Πρωτοτύπησε. Όποτε ακούω ότι κάποια έχει ζήσει προηγούμενη ζωή, είμαι σίγουρη ότι θα πει ότι ήταν η Κλεοπάτρα. Μόνο στην ελευθεροτυπία είχαμε καμιά δεκαπενταριά Κλεοπάτρες. Όλες βαρετές και μοιραίες. Οι άντρες ήταν πιο διανοούμενοι. Έχεις σκεφτεί ποτέ, Γιάννη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή? Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσα να ήμουνα ο Πλάτωνας. Να σας ζητήσω την Αναστασία, αδερφή μου. Όχι σε αυτή, σε μια άλλη ζωή. Ήμασταν οι κόρες του Φαραώ, ήμασταν οι ξαδέρφες του Ρομπέν των Δασών. Οι Γοργόνες, οι αδερφές του Μέγα Αλέξανδρου. Όλα αυτά πότε? Σε τρεις από τις 9 ζωές μας. Έχω την άποψη της μετενσάρκωσης. Στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν η Αλεξάνδρα Φιοντόροβα, η τελευταία τσαρίνα. Αχ, με φάγανε μπαμπέσικα. Θα κλείσουμε έτσι ωραία, με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωραία θα πάει. Θα βάλουμε 28η. Όχι, δεν έχει σχέση με τον Οκτώβριο αυτό. Θες να πούμε και ένα πρόσωπο? Ναι, ναι. Έχει κανένα γνωστό όμως. Όχι ο Στάλιν. Ο άλλος. Α, λες και ξέρω και το Στάλιν, ας πούμε. Και... Βγαίνει ένα γυναικείο όνομα από αυτό. Ένα έτσι πολύ γνωστό. Στέλλα. Όχι, όχι. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η... Κωνσταντινά. Μήπως ξέρεις πώς λέγανε τους βασιλιάδες της Ρωσίας? Όχι. Μήπως ξέρεις πώς λέγεται αυτό το παπούτσι που φοράει ο Τσολιάς? Τσοκαρό. Οι τσολιάδες φοράνε τσόκαρα. Τι φοράνε? Έλα μωρέ, τι φοράνε οι τσολιάδες με τη φούντα? Λέμε κούκου... Βάγια. Τι παίζουμε με τα παιδάκια που κρυβόμαστε, τι τους λέμε, μια συλλαβή δεν τους λέμε? Κρυφτό αυτού και βγαίνω. Λέμε κούκου... Τσα. Αχα, αυτό θέλω. Αυτά Τσαρούχα. Τα τρία γράμματα, ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω τώρα το τσαρούχι. Θέλω να μάθουμε πώς λέγανε τότε, είπαμε, στην Ρωσία τους βασιλείς. Πώς τους έλεγαν? Τσαρουχάδες. Μπράβο ρε Φίλιππε. Μπράβο. Κόψ' το λίγο. Τσαρούχες. Κόψ' το πολύ. Τσάχες. Όχι, γιατί μου βγάλες ένα... Τσαρού. Ναι. Τσαρού. Κάντο, κλείστο. Κάντο ένας. Ο... Ο τσάρος. Ναι. Η πολύ. Η τσάρι. Ναι. Η φίλη Μαρία Νεφέλη Χάιδο μου γράφει. Δάσκαλε και καθοδηγητή, σου στέλνω κάτι τυριά από το χωριό, γιατί σε βλέπω πετσί και κόκαλο. Ευχαριστώ. Η πνευματικότητά σου άλλαξε τη ζωή μου. Θέλω να φύγω κι εγώ από τον κόσμο της κατανάλωσης. Μήπως έχεις κάτι να μου προτείνεις? Φίλη Μαρία Νεφέλη Χάιδο, η διεύθυνσή μου για τα τυριά είναι Ελισπόντου 7 Γαλάτσι. Ξέχασε τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Α, το μέρος για να βρεις την υπέρτατη ευτυχία είναι η Ασία. Οι ασιατικές χώρες εκπέμπουν ηρεμία. Οι κάτοικοι τους είναι χαμηλόφωνοι, αποφεύγουν τις εντάσεις, θεωρούν προτέρημα την σιωπή. Η ατμόσφαιρα γαλήνης διατηρείται για αιώνες, μεταδίδεται ακόμη και στους ταξιδιώτες που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς. Όλα άλλαξαν. Μόλις ήρθε ο Γιάννης Αϊβάζης στο Asian Express. Μετά την πρώτη αναγνωριστική μέρα, ο δημοφιλής ηθοποιός είπε δύο κουβέντες παραπάνω με τα κορίτσια της παρέας.
Δύο φορές άφησα Ρασέλ. Μία όταν φτάσαμε και έβαζε τον καφέ. Μία φορά. Εκεί εγώ μπορούσα να τρέξω να σε περάσω. Δεν πέρασα. Εδώ ήταν, στο μισό μέτρο ήταν. Δύο βήματα παραπάνω δικά μου ήταν. Τι σου είπα εκεί πέρα. Θυμάσαι. Άστο, πάμε καλά. Άστο. Λοιπόν, ήταν μία εκεί και μία που την πήρα μαζί μου που ανέβηκε πάνω. Φτάνει όμως. Αυτό λέγεται αχαριστία. Και μου τη λες από πάνω ότι έκανα ψέματα που λιποθύμησα. Όχι, ρε εσύ. Τα αίματα πλέον είχαν ανάψει για τα καλά. Τις επόμενες ώρες οι συγκρούσεις με τους αντιπάλους συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Όταν τελείωσαν οι αντίπαλοι, ο Αϊβάζης άνοιξε μέτωπο με τον συμπαίκτη του. Αλήθεια σου. Έλα, πάρτα, πάρτα, θα τα πετάξω. Πάρτα, θα τα πετάξω. Τώρα γιατί με βρίζεις. Θα τα πετάξω. Γιατί με βρίζεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Εγώ δεν από αυτά που λες. Από αυτά που λες. Πάρτα, πάρτα. Σου ζητάω συγγνώμη. Δεν είναι τελείωσε. Πάμε, γιατί πάμε. Κάτσε. Είναι σοβαρό τώρα αυτό. Τι φεύγει. Γιάννη. Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Το σίγουρο είναι ότι πλέον η Ασία δεν θυμίζει σε τίποτα την Ήπειρο που ήταν πριν φτάσουν οι Έλληνες. Θέλω κι εγώ να πάω στην Ασία! Είναι τόσο cute που δεν έχουν αυτοκίνητα και κυκλοφορούν παντού με ποδήλατο. Ξέρετε τι έλεγε ο παππούλης μου. Δεν θυμάμαι. Μισό. Έλα, παππούλη! Τι μου έλεγες για το ποδήλατο? Α, ναι! Ότι το ποδήλατο είναι σαν το σεξ. Ποτέ δεν το ξεχνάω! Έχω να κάνω και 20 χρόνια ποδήλατο. Δώσ' το. Έχει ταχύτητες, δώσ' το. Θες αλλάξω ποδήλατο, πας αυτό μεγαλύτερο. Σε ακολουθώ, μην σε... Είδαμε και ένα στεγνό δρόμο. Το καταλαβαίνεις αμέσως ότι είσαι αλλού, κάπου μακριά. Οι δικοί μας δρόμοι γίνανε και πάλι ποτάμια. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα η Εύα ξεσπάει την οργή της στην Αττική. Για περισσότερο από μία ώρα σφοδρή καταιγίδα πλήττει όλες τις γειτονιές του Λεκανοπεδίου. Οι οδηγοί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αντιμετώπισαν τεράστιους όγκους νερού και χαμηλή ορατότητα. Ενώ οι πεζοί βρέθηκαν αντιμετώπιοι με απροσπέλα στους δρόμους και πεζοδρόμια. Φυσικά το έργο έχει και συνέχεια. Όταν δεν βρέχει, αναλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να τα κάνουν μουσκεμα. Ένας κύριος λοιπόν στον Πειραιά τρολάρει μία βλάβη εκεί σε έναν αγωγό που φέγει το νερό στον Πειραιά. Έβαλε λοιπόν τα βατραχοπέδιλά του και αποφάσισε με αυτές τις εικόνες έτσι να δώσει μια αισιόδοξη νότα σε αυτό το πρόβλημα που προέκυψε. Πολλοί αγωγοί έσπασαν. Πνιγόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Έρχεται ο κατακλυσμός του Νόε. Θα τιμωρηθούμε για τις αμαρτίες μας, όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα. Όπως οι 7 πληγές του Φαραώ. Αχ, θα επιστρέψουμε στις σπηλιές. Θα ξαναβγούν οι τυραννόσαυροι. Στα παλιά, στα πολύ παλιά χρόνια, η γη ταρακουνιόταν από το περπάτημα του τυραννόσαυρου. Ήταν ένα δίποδο που τρεφόταν με σάρκες. Το μήκος του έφτανε τα 15 μέτρα. Ζύγιζε από 6 έως 15 τόνους. Ήταν το μεγαλύτερο σαρκοφάγο, ο κορυφαίος θηρευτής, ο φόβος και ο τρόμος ολόκληρου του πλανήτη. Τα δόντια του μετρήθηκαν γύρω στο μισό μέτρο. Το στόμα του ήταν μια θανατηφόρα μέγενη. Το δάγκωμά του προκαλούσε ακαριαίο θάνατο. Τα πρώτα θραύσματα σπονδύλων του τυραννόσαυρου βρέθηκαν στη Νότια Ντακότα το 1892. Το τελευταίο δείγμα τυραννόσαυρου έκανε την εμφάνισή του σε ελληνικό μπουζουκτσίδικο. Θυμάστε ποτέ κάτι έτσι αστείο που συνέβη, που είδαν ξαφνικά το ζαφύρι μιλά? Δεν το θυμάμαι και γελάω. Ήμουν έξω από ένα ξενοδοχείο και περνάει ένα παλικάρι τέλος πάντων με το αυτοκίνητο και φωνάζει «Γεια σου ρε ζαφύρι τυραννόσαυρε». Μου φάνηκε τόσο περίεργο αυτό. Λέω, τι τυραννόσαυρο, φίλε. Μας τυραννάζουνε, φίλε. Προσωπικά είμαι υπέρ του να κάνει κανείς τη σχέση το δύσκολο. Εξού και ο τυραννόσαυρος που το έχω κάνει σήμα κατά τεθέ. Έτσι ήμουν και στη σχέση με την Αντωνέλα. Έτσι είναι η γυναίκα. Εκεί που σε βλέπει, παφ, την κάνεις πριν προλάβει να σε φυλακίσει. Με έπαιρνε τηλέφωνο, το είχα κλειστό, από στρατηγική. Μετά δεν μπορούσα να βγούμε. Είχα γυμναστήριο, ναι, 3 ώρες προπόνηση.
Μετά πάλι, όταν είχε μπάλα, πάλι δεν μπορούσα. Έτσι της έλεγα. Έτσι κάνει ο τυραννόσαυρος, αγάπη μου. Σε τυρανάει. Μετά στο τέλος, ήταν και αυτή λίγο νευρικιά, τα βρόντιξε ως βροντονόσαυρος και πήγε και γύρισε στον πρώην της. Παλαβιάρες, σου λέω, όλες. Μου είπαν να δώσω πάσα για break. Μάλλον με μπερδεύουν με την κοπελίτσα. Θα μείνω έγκυος, θα πάω 7 μηνών και θα σας πω... Και πάμε break να μείνω έγκυος, λοιπόν, μια γρήγορα. Και θα σας πω μετά πώς νιώθω με τα ντεσιμπέλ και εγώ και το μόνο. Γελάει την Πολυκάρπου, άκου. Άκου την Πολυκάρπου. Αχ, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας, μην πάτε πουθενά. Πάμε. Ρε, τι ωραία που συναντιόμαστε, παρόλο που είμαστε σε διαφορετικά κανάλια. Ενωμένοι θα νικήσουμε. Δεν είμαστε σε διαφορετικά κανάλια. Είμαστε στο ίδιο κανάλι. Και παίζουμε μάλιστα και τις ίδιες ημέρες. Σάββατο, Κυριακή, εμείς πρωί, στις βράδυ. Ίδιο. Τι κρίμα, ρε εσύ, τι κρίμα. Τελικά μόνο όσοι είναι στο Παπαδάκι μπορούν να κάνουν ζωντανές επισκέψεις σε άλλο κανάλι. Επειδή εμένα μου αρέσουν τα αυθόρμητα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε μια εικόνα. Όχι, αυθόρμητο. Για να πούμε μια καλημέρα εδώ στον εξαίρετο συνάδελφο, ο οποίος τώρα δίνει ρεπορτάζ και θα τον κόψω στον αέρα, βέβαια. Ανοχής, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι ένας εξαιρετικός αστυνομικός ρεπορτάζ. Ο Λάζος Σωματικός από τον Αντένα έκανε ντου. Είναι τα καμεώς την εκπομπή μας. Και τα backstage. Έτσι, να το λέμε αυτό. Λοιπόν, καλεσμένος. Καλημέρα, καλημέρα, Λάζο. Το ρεπορτάζ. Θα μας δώσει συνταγή για τον Καπαμά. Περιμένει ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος συνταγή για τον Καπαμά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, Λάζο. Την καλημέρα μας στον πολύ καλό συνάδελφο. Στον πολύ καλό. Που κάνει πολύ καλή δουλειά. Διακαναλικό. Το είχαμε δει με τα κορίτσια το καλοκαίρι στο λιμάνι. Το κάναμε σήμερα και στη Γαδά με τον Λάζο. Ας τον να κάνει το ρεπορτάζ, εσύ. Τώρα μας βγαίνουμε παράλληλα και άραγε, αυτό θα είναι ωραίο να γίνεται. Καλημέρα στους συναδέλφους, στη Χριστίνα Βίδου και τον Κώστα Παπαχλημίτζο, που τους φίλους μας καλούς, τα φιλαράκια μας. Επίσης. Καλημέρα και από τους παρουσιαστές, τη Μαρία και τον Γιώργο, στους παρουσιαστές. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, με καλή χαρά. Καλημεριζόμαστε. Καλημεριζόμαστε. Είναι ωραίο αυτό το προγιάτι. Τη συνταγή, τη συνταγή. Λαμπρό, τι είναι αυτό με τον Καπαμά? Καλά, παίζει να είσαι και η μοναδική κάτοικος στον πλανήτη που δεν το γνωρίζει. Το καλάθι του νοικοκυριού έχει στόχο να συγκρατήσει τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Η εφαρμογή του μέτρου οδήγησε τους ρεπόρτερ των Δελτίων στα σούπερ μάρκετ. Κάθε Τετάρτη στις 9 η ώρα το πρωί, οι υπεύθυνοι των μεγάλων σούπερ μάρκετ της χώρας θα πρέπει στο καταναλωτής να έχουν βάλει την καινούργια τους λίστα, τα καινούργια προϊόντα που θα αποτελέσουν το καλάθι του νοικοκυριού. Οι κάμερες συνόδευσαν και τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος συνομίλησε με τους καταναλωτές. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι απολαμβάνουν τις μειώσεις που προσφέρει το νέο καθεστώς τιμών. Γι' αυτό πάμε στο καλάθι που έχουμε φροντίσει να είναι φτηνά. Το λέω μόνο σκέτο, όπου έρχεται 5 ευρώ ακριβότερο. Τη γνώμη των πολιτών αναζήτησαν και οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Οι δημοσιογράφοι τους θέλησαν να αφουγκραστούν τη διάθεση του κοινού σε απευθείας σύνδεση. Ως γνωστόν, οι απευθείας συνδέσεις εγκυμονούν κινδύνους. Για πήγαινε ρώτησε τον, για πήγαινε ρώτησε τον. Εκεί είναι, να, καταναλωτός είναι, να τον. Εδώ, 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 στο αυτοκίνητο. Κάμερα, πάρουμε την κάμερα, δώστε μου μισό δεύτερο. Λάζω. Να πάμε εκεί στον κύριο, θα πάω εγώ, ναι. Να δούμε τι διαπίστωση έχει ο συγκεκριμένος καταναλωτής. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά. Από τον κύριο Παπαδάκη είμαστε. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Όπως, ναι, δηλαδή, τι είναι οι τιμές, πώς. Πάμε, πάμε, έλα, πάμε. Κακό είχε έκφραση, ανατολίτικη λέξη. Δένει αρμονικά με τους ήχους του Just. Πιο καλά ξεκινάει η μέρα και ξυπνάω με άλλα αέρα. Σε έχω αφήσει εκεί πιο πέρα, δεν σε έχω στο μυαλό. Συγκινητικά σε ξεπέρασα, σ' όλη αγάπη μας σε διέγραψα. Πόσο ειλικρινά σε λυπήθηκα, συγκινητικά συγκινήθηκα. Εγώ σαν τη σελίφα, κάψουρα κι αλήθεια. Μα όταν αυτά την κάλυψα, την έκανε η κυρία. Να κάνει καρδιές σαν να μην ξανακάνουν χαρές
δρόμο. Εσύ τι λες, θα γίνουμε. Πες μου το ναι. Μα ποιος θα διαλέγει αυτά τα τραγούδια? Η Άντζελα Δημητρίου, που είναι διαγωνιζόμενη, έχει λόγο στην επιλογή των τραγουδιών? Ναι. Ναι. Ο Μάριος Ψημόπουλος με την Άντζελα Δημητρίου επιλέγουν τα τραγούδια όλων. Αυτό ξέρουμε, αυτό μας είπαν. Νομίζω ότι έχει πει δημόσια και κοκλώνεις. Μα ο Νίκος μας το είπε. Εμείς αυτό ξέρουμε. Δημόσια. Τώρα εξηγούνται όλα. Σε λίγο, για να γυρίσει βίντεο κλιπ ο Κοκλώνης, θα απαιτήσουν να φύγει ο Παρθενώνας και στη θέση του να βάλουν πυραμίδες. Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου μετά το Κάιρο? Λιβύη. Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου μετά το Κάιρο? Λιβύη. Ακούω Παραδεισανού για να καταλάβω πόσο καλός είμαι. Έχω νέο σου ξεδάκι. Σας το χαρίζω, σε εσάς τα φιλαράκια μου. Αχα, έχω φωνάρα και κορμάρα, καλύφωνος και γόης. Ήθελα να ξέρα γιατί με κόψανε στο voice. Οι κριτές παίρνουν θέση και ακούν φωνές. Πίσω τους υπάρχουν ελπίδες, επαγγελματίες ή επίδοξοι τραγουδιστές, οι οποίοι αναζητούν τη θέση που θεωρούν ότι αξίζει στο ταλέντο τους. Κάποιοι το διαθέτουν. Άλλοι, όχι τόσο. Μια νύχτα δεν μου φτάνει να ζητώ τις φωτιές που απόψε μου έχουν βάλει τα λόγια που μου λες. Δικό μου για να κάνω το καφέ σου φιλί. Μια νύχτα δεν μου φτάνει να ζητώ τις φωτιές. Όλοι περνούν από ντυσιόν, κάνουν μαθήματα, απογοητεύονται και πανηγυρίζουν. Τα δελτία τύπου των μουσικών talent shows κάθε τόσο πληροφορούν το κοινό ότι στη διαδικασία συμμετείχαν χιλιάδες υποψήφιοι στάρ. Διαβεβαιώνουν ότι ο νικητής θα κυριαρχήσει στα καλλιτεχνικά πράγματα. Ας θυμηθούμε τους νικητές του Voice. Το 2017 κέρδισε ο Γιώργος Γιώρης. Ο Γιώργος Γιώρης από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια. Το 2018 η Λεμονιά Μπέζα. Νικήτρια του Voice για φέτος είναι, κυρίες και κύριοι, η Λεμονιά Μπέζα από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια. Το 2019 ο Δημήτρης Καραγιάννης. Ο μεγάλος λοιπόν νικητής ή η μεγάλη νικήτρια είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης. Το 2020 η μεγάλη νικήτρια ήταν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η μεγάλη νικήτρια του φετινού Voice of Greece είναι η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Συγχαρητήρια. Άπαντες ψηφίστηκαν από το κοινό, αγκαλιάστηκαν από τους κριτές, χάθηκαν μέσα στο χαρτοπόλεμο. Υπέγραψαν συμβόλαιο. Οι μέρες που ακολούθησαν δεν είχαν σχέση με την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Απήχαν από την πραγματοποίηση του ονείρου. Σχεδόν όλοι έχουν πιστεί ότι η σύνδεση καριέρας και τηλεόρασης είναι ανύπαρκτη. Υπάρχουν και κάποιοι που επιμένουν. Δίνουν όλο τους το ταλέντο για ένα σόου που οι τηλεθεατές απλώς περιμένουν να προκύψει κάποιο απρόοπτο για να γελάσουν. Κάποιος μπλόκαρε την Έλενα από Παρίζου. Ποιος με μπλόκαρε? Εσύ ποιος λες? Ποιος με μπλόκαρε? Αυτός. Τι λες ψέματα? Γιατί? Ήρθε ένα πουλάκι στο αυτάκι μου, ναι, και μου είπε ότι εσύ με μπλόκαρες. Ναι, αλλά σε αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Αγαπάς. Πολύ. Θέλω να σου πω κάτι. Καλό. 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 Όταν σε χαστουκίζουν από το ένα μάγουλο, να βάζεις αληφή από τσουκνίδα για να σου φύγει η κοκκινίλα. Γενικά, τα βότανα θεραπεύουν όλες τις ασθένειες. Είναι το δωρεάν κέντρο υγείας που μας χάρισε η φύση.
Ναι. Ένας 66χρονος έσπασε τις τζαμαρίες στο κέντρο υγείας. Είναι και οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Γιατί δεν τον εξυπηρέτησαν. Συγγνώμη, πήγε με κάποιο πρόβλημα να εξυπηρετηθεί στο κέντρο υγείας. 66χρονος άνδρας. Λοιπόν, και από τα νεύρα του έσπασε την τζαμαρία. Ναι, πήρε ένα λωστό. Έτσι κάνουν οι άνδρες. Οι πραγματικοί άνδρες. Όλα λίμπα. Βράζει το αίμα μας. Δηλαδή, τι να είμαστε. Σαν τους ξενέρωτους, τους Άγγλους που κυκλοφορούν με αρκουδάκια. Έγινε μια αποκάλυψη ότι ο πρίγκιπα, ο βασιλιάς Κάρολος, έχει λέει ένα αρκουδάκι το οποίο κουβαλάει ακόμα μαζί του. Νάτο, μέχρι και σήμερα. Τι είναι... λες τώρα, είναι με την ομπρέλα έξω και έχει πάρει το αρκουδάκι. Είναι και θέλει... πολύ χαρούμενος, φαίνεται. Μάριο δεν το αποχωρίζεται από την παιδική ηλικία και δεν επέτρεπε και σε κανέναν να έρθει. Καλέ, κάποιος του το έδωσε έξω. Εγώ πιστεύω ότι είναι το παίρνει μαζί το αρκουδάκι. Ναι, μόνο η Νταντά επιτρεπόταν να το ακουμπήσει, να το πλύνει, να το καθαρίσει. Και πιστεύω ότι ήταν και ένα αποκούμπι του. Τώρα θα βάλω έτσι συνέστημα, γιατί δεν παίρναγε πολύ καλά ως παιδί. Καλέ! Τι ακούω! Τι είδηση συγκλονιστική αποκάλυψη! Το μαμόθρευτο! Είναι τελικά μαμόθρευτο! Μαμάκιας ο Κάρολος, ο 73χρονος. Που καθότανε και περίμενε τόσα χρόνια γιατί η μαμά του δεν το εμπιστευότανε το μαγαζί για να το δουλέψει μόνος του. Έλα, θα τρελαθώ! Αυτός θα φοβάται την Καμίλα. Γι' αυτό κρατάει έτσι σφιχτά το αρκούδι του. Εμείς όμως τι ασχολούμαστε με το πώς κοιμάται ο Κάρολος που έχει για 65 χρόνια την ίδια χωρίστρα, ρε παιδιά. Σιγά τον Μπραντ Πιτ. Άμα είναι να λέμε τέτοια, πείτε για κανέναν... πιο όμορφο, πιο νεαρούλι, πιο καυτούλι, για να καψώσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, Λεβέντη! Είσαι τόσο όμορφο σ' αυτό το μεγατά. Την πέφτει κανονικά! Τέλεια! Παιδιά, μην περιμένετε πολύ. Στην δράση κολλάει το σίδερο. Βράση. Βράζω μολόχες. Είναι η καλύτερη ασπίδα για τους πονοκέφαλους. Εγώ είμαι ματιασμένος. Και για το μάτι ένα και ένα είναι. Αν το ξέρα, θα το δίνα στον Εμμανουήλ που το γλωσσοφάγανε τον άνθρωπο. Τι έγινε αγόρι μου, τι έγινε αγόρι μου. Καλημέρα, Δεκατερίνα. Σε φάγανε, σε πειρμέρα. Καλημέρα, να σου πω τώρα μια αλήθεια. Αφού έχεις χωρίσει τώρα εδώ κοντά σε αυτές τις μέρες, είναι οριστικό. Πάνω που βλέπαμε μονόπετρα, βλέπαμε φιλιά, βλέπαμε κακό. Και είχαμε χαρή. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω για να πω ότι την Άννα την αγαπάω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από όλα αυτά τα συναισθήματα που τρέφω για εκείνη. Απλά να ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος μιλάει 1,5 μήνα, 30 μέρες και κάτι, το τηλέφωνο κάθε βράδυ 8 και 9 και 10 ώρες και κάποιες άλλες μέρες 17 ώρες, 2,5 ώρες το πρωί, 2,5 ώρες το απόγευμα, και μετά από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5-6 το πρωί, είναι δυνατόν να μην έχει διαφωνίες και να μην μαλώσει με τον σύντροφό του. Τον Αντρέα δεν ακούω καλά. Θέλω να πω τον Αντρέα τι λέει. Τι να πει γι' αυτό, στεναχωρημένο. Έχει μείνει η άνθρωπο. Με έχει καταρακώσει. Αντρέα, νομίζω ότι με ειρωνεύεσαι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Όχι. Θα πω. Χώρισε, κυριούλης. Μα καλά, πριν μια εβδομάδα δεν διάλεγε βέρες και κουστούμια. Σχόλασε κιόλας ο γάμος. Μα ποιος το περίμενε. Εγώ κυριολεκτικά έπεσα από τα σύννεφα. Εδώ που τα λέμε, εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Μου έχει τύχει και εμένα. Ένας πρώην μου παρακολουθούσε όλα μου τα stories και μετά μου έκανε παράπονα. Γιατί το φόρεσες αυτό, γιατί έκανες αυτή την μπόζα, σε λίγο το Instagram και έλα να τα πούμε από κοντά. Κάτι τέτοια. Του είπα, baby, ως εδώ, δεν σου επιτρέπω να μπαίνεις εμπόδιο στα Q&A's μου. Εγώ έχω ευθύνη απέναντι στους followers μου. Μόνο όλοι μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη. Τον θυμήθηκα τώρα και μου έρχεται να κλάψω. Κοντινό στο καλό μου προφίλ, παρακαλώ. Είσαι τώρα... κοντινό. Είσαι μοντελεπλημένο είναι αυτό. Ναι, γιατί άμα είσαι αντίστοιχα το κουκλί, δηλαδή, όπως λέει εκεί. Δεν θα ήταν έτσι με το χεράκι της εκεί, αυτό καταλαβαίνεις. Είναι λίγο μοντελεπλημένο. Κοίτα. Και κάτι τώρα κάνει τώρα χαρούμενη. Μα είμαι μοντελεπλημένο, δεν είμαι όμως κλαίσεις. Έκλεισα, έκλαιωσα. Γεμίζει, εκτονώνεται. Όταν ένα ζευγάρι καυγαδίζει, θα μπορούσαμε... Πάμε. Τέλειο συνοδότης να δημιουργήσει, παιδιά. Ναι, με ψάχνει, μην μαζεύεσαι. Μπορώ να τη φυτίξω. Ας ζητήσει κάτι άλλο, θα πες τα.
Τι να δείξω, εγώ είμαι υποτίθεται σεμνή μάνα. Με έχετε πάρει για ένα συγκεκριμένο ρόλο εδώ. Και στη σχέση με την Αντωνέλα ήμουν έτσι. Έτσι είναι η γυναίκα. Εκεί που σε βλέπει, παφ, την κάνεις, πριν προλάβει να σε φυλακίσει. Κρίμα. Τελικά μόνο εσύ είναι στο Παπαδάκι. Μπορούν να... Δεν πειράζει, πάρα πολύ αλήθεια και κρίμα. Αλλάζομαι με τον τεκόρ. Ωραία. Υπηρεσκευαστέ, γιατί το ξέρω το πράσινο μαξιλαράκι έχει κάτσει. Έκατσα εγώ και το πάθησα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, εδώ τώρα πανηγύρια. Λοιπόν, αν μου ζητούσαν. Ναι. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία.